ο θείος μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος. Ήταν για μένα ένας χήμαρος πνεύματος. Ήταν ένας έρωτας άειλος. Μου έδειξε δρόμους, σε ηλικία 14 χρόνων τον γνώρισα. Συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του και μου έδειξε δρόμους που ούτε μπορούσα ποτέ να τους φανταστώ. Έμαθα να αγαπώ τον κινηματογράφο, το θέατρο, την καλή μουσική, το καλό βιβλίο. Μεγάλωνα, η εφηβεία μου και τα πρώτα μου νεανικά χρόνια ήταν συγκλονιστικά, γιατί έζησα πάρα πολύ κοντά μαζί του. Και όταν τον κρύβαμε, εγώ έφευγα από το σχολείο, ήμουν μαθήτρια στο Λύκειο και ανέβαινα στο σπίτι στη Χαριλάου και από πίσω μου πάντα υπήρχε ένας ασφαλίτης ο οποίος με συνόδευε μέχρι το σπίτι. Πίστευε ότι εγώ μετέφερα, δεν ξέρω τι μετέφερα, εγώ τίποτα δεν μετέφερα. Ο θείος άντεξε πολύ λίγο στο σπίτι, τον κρύβαμε στο ταβάνι. Το σπίτι μας το κάνανε χίλιες φορές άνω κάτω, αλλά δεν τον βρήκαν. Δεν άντεξε όμως, δεν άντεξε. Κόντεψε να χάσει το μυαλό του. Και όταν είπε θα φύγω, θα φύγω, θα πάω εκεί που πρέπει να ήμουνα. Εκεί που αυτοί έτσι, εκεί μετάξανε να είμαι. Και έφυγε. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερή, πάρα πολύ ευτυχής που πέρασε από τη ζωή μου και της έδωσε τα ωραιότερα χρώματα. Σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι, για τον Μιχάλη μπορεί να πεις πάρα πολλά. Και εγώ μάλιστα είμαι μάλλον μικρότερος από ό,τι βλέπω, γιατί υπάρχουν αρκετά παλιότεροι που τον γνώρισα πολύ περισσότερο. Είναι αυτοί που ξεκίνησαν, όπως αναφέρθηκε, και την οργάνωση στην Θέρμη. Και όπως μίλησε προλίγο η συνομιλήτρια και τον περιέγραψε σαν ένα χήμαρο, έτσι τον γνωρίσαμε κι εμείς. Εγώ είμαι από το Τριάδι, ο Μιχάλης από τη Θέρμη, και η παλιότερη δική μας, Τριαδιώτης εννοώ, αν και δεν είναι μεγάλη απόσταση, εγώ μικρός βέβαια, λέγανε ιστορίες για τον Μιχάλη που μας φαινόντουσαν απίστευτες. Για τη στάση ζωής, για τον ηρωισμό του, το ότι ήταν αλήγιστος και ένα σωρό άλλο. Αυτά που τον πρικίζαμε. Μια από τις πολλές ιστορίες που έχω ακούσει, γιατί ο ίδιος δεν μας έλεγε συχνά, πολύ σπάνια μιλούσε για αυτά που πέρασε, ήταν πολύ ταπεινός αυτά. Μια από τις ιστορίες που την άκουσα και από τους χωριανούς μου και αργότερα μου την είπε και ο ίδιος, αλλά και ο Μπάρας, γιατί έτυχε να γνωρίσω και αυτόν καλά, ήταν όταν συλλάβανε τον Μιχάλη στη Θέρμη, και 4-5 ασφαλίτες, δεν θυμάμαι ακριβώς, ίσως να κάνουν και κάποιο λάθος, κάποιοι να ξέρουν την ιστορία καλύτερα, τον συνόδευαν με τα πόδια στα βασιλικά, γιατί στα βασιλικά νομίζω ήταν το στρατοδικείο. Δεν ξέρω, εκεί θα το παραδείγμα, τέλος πάντων. Κάποιος από τη Θέρμη έφυγε και ήρθε, ειδοποίησε τον Μιχάλη τον Γκρόζο. Τον Άγγελο τον Γκρόζο εδώ στη Ρεδεστό και του λέει έτσι και έτσι πηγαίνουν τον Μιχάλη να τον παραδώσουν στα βασιλικά. Ο ίδιος καβάλισε το άλογο και πήγε βρήκε τον Μπάρα.
Και του είπε, φέρνουν τον Μιχάλη εδώ πέρα. Ξέραν όλοι τι θα ακολουθήσει. Ο Μπάρας πήρε την πρωτοβουλία και λέει να τον ελευθερώσουμε. Και πράγματι, μαζί με δύο άλλους συντρόφους εκείνη την εποχή, έστησε ένα καρτέρι του Σταγμασπαλίτας, αυτούς τέλος πάντων που βάλωσαν τον Μιχάλη. Αν θυμάμαι καλά, λέγανε ότι ακολουθούσε και η μητέρα του Μιχάλη με τα πόδια, όπως πεζοί όλοι αυτοί, ένας πάνω στο άλογο και 4-5 με τα όπλα που συνόδευαν τον Μιχάλη. Και τους έκανε ένα καρτέρι στη στροφή βασιλικών τα σημερινά σφαγεία που είχε πολλά βάτα, στάμους κτλ. Και εκεί ελευθέρωσε τον Μιχάλη. Βέβαια, αυτά τα ακούγαμε γενικά όταν τα άκουσα από τον ίδιο τον Αργύρη, ο οποίος μιλούσε και τη διάλεκτο των βασιλικών. Και ήταν από τη μία να θαυμάζει και από την άλλη λίγο γέλια, από την άποψη πως τα έλεγε, ο τρόπος που έλεγε. Ο Πάρας, ενώ είχε κι άλλους συντρόφους που να τον βοηθήσουν, δεν εμπιστευόταν κανέναν, γιατί πίστευε ότι αργότερα αν τους πιάσουν θα προδώσουν, θα φανερώσουν, θα λυγίσουν. Και έτσι τους φοβέρισε ακόμα και τους δικούς μας, τους τότε δικούς του, να φύγουν, να μην έρθουν κοντά του, να μην τον βοηθήσουν. Και όλοι και όλοι ήταν τρεις. Αυτοί που συνόδευαν τον Μιχάλη ήταν πέντε. Και τους λέει, εγώ λέει θα χτυπήσω αυτόν πάνω στο άλογο και τους άλλους δυο, τσάλι δυο όπως λέει κιόλας. Και εσείς πιάστε τους άλλους. Και έτσι ακριβώς έγινε που τον ελευθέρωσαν. Και αν δεν κάνω λάθος, τον είπε, εσύ φύγει για τα Πετροκέρασα, τη μάνα την έστειλε πίσω στη Θέρμη. Και ακολούθησε τι ακολούθησε. Είναι μια από τις πολλές ιστορίες που έχω ακούσει. Δεν τολμώ να πω και κάτι παραπάνω. Βλέπω τον Κώστα Δημητριάδη, τον Χρήστο, τον Χαστιμπριάδη, που ήταν πολλά περισσότερα χρόνια από μένα. Τα νύψια του, που ξέρω και πολύ περισσότερα από μένα. Αλλά και ένας άνθρωπος που επηρέασε πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, γιατί τον είχα γραμματέα πολλά χρόνια, γιατί μέχρι τώρα πορεία μου να σταθώ στο κόμμα με ό,τι άλλο μας δίδασκε. Γιατί θεωρούμε ότι ο Μιχάλης ήταν σαν δάσκαλος. Αυτά. Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω για τον Μιχάλη, αποδέχτηκα την πρόσκληση με χαρά. Δεν σας κρύβω ότι δυσκολεύομαι να μιλήσω για τον άνθρωπο. Θα μπορούσα να το κάνω σε ένα τραπέζι μετά από φαγητό και θα μπορούσα να μιλάω ώρες ολόκληρες για τον άνθρωπο. Σε μια στρόγγυλη ροτόντα. Γιατί αναφέρω το τραπέζι. Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό τον κύριο Μιχάλη είναι να κάθεται στην κορυφή της ροτόντας. Θα μου πείτε, έχει κορυφή η ροτόντα? Εκεί που κάθεται ο κύριο Μιχάλης ήταν η κορυφή. Και να κάνουμε συζητήσεις ώρες ολόκληρες. Πώς γνώρισα τον κύριο Μιχάλη? Ήμουν 7 χρονών, μικρότερος γιος μου. Είχε διαδοθεί με ταχύτητα στραπής η είδηση ότι ο κομμουνιστής θα ανοίξει φούρνο στη Θέρμη. Ένα βράδυ η μητέρα μου με έστειλε με ένα δοχείο να πάω να αγοράσω γάλα, φρέσκο γάλα ψαγιδάδες του Μαρκόπουλου από το φούρνο του κομμουνιστή. Όταν πήγα και τον είδα πρώτη φορά, απογοητεύτηκα γιατί διαπίστωσα ότι οι κομμουνιστές έχουν δύο πόδια, δεν έχουν προβοσκίδα και δεν έχουν τέσσερα χέρια. Μου σερβίρισε το γάλα, με ρώτησε πώς σε λένε, λέω Γιάννη. Με αδερφή σου πώς τη λένε, Φωτεινή. Συνδύασε τα δύο
ονόματα και κατάλαβε ότι προέρχομαι από το ΣΟΗ, το Κουμποτίδο. Μου λέει σε ένα κουμποτί, λέω ναι. Τότε κατάλαβα ότι οι κομμουνιστές έχουν κλιματικές ικανότητες. Καθημερινά γινόταν αυτό επί χρόνια. Γεια σου Γιάννη, γεια σου τη Φωτεινή, την έλεγε Σκοτεινή. Γεια σου Σκοτεινή και η αδερφή μου ξεκαρδίζονταν στα γέλια. Κάποια στιγμή ήρθε στη θέση του γιος, τον Γιώργος. Δευτέρα Δημοτικού. Με τον Γιώργο γίναμε από την πρώτη στιγμή, αυτό που λένε, κολλητοί. Και εγώ άρχισα να μπαινοβγαίνω στο σπίτι τους, στην κυριολεξία όποτε ήθελα. Ήξερα που κρύβα το κλειδί, έμπαινα και έβγαινα όποτε μου κάπνιζε. Αισθανόμουν το σπίτι του κ. Μιχάλη σαν δεύτερο σπίτι μου. Τέτοια άνηση είχα. Και εκεί γίνανε πολλά και διάφορα. Φάγαμε πάρα πολλές φορές μαζί, καθίσαμε γύρω από τη στρόγγυλη ροντόντα. Η κυραδέσποινα μαγείρευε πάντα καταπληκτικά και καθόμασταν γύρω από το τραπέζι και ο Μιχάλης μιλούσε. Δεν μίλησε ποτέ, ποτέ για το παρελθόν του. Μάλλον μιλούσε για το παρελθόν του, αλλά δεν είχε καμία σχέση. Αυτά που έλεγε δεν αφορούσαν την ζωή του ως αγωνιστή. Θυμάμαι πολλά περιστατικά. Θυμάμαι, θα το αναφέρω γιατί μετά από το γέννημα εμείς πίναμε κρασί και ο Μιχάλης έπινε μαύρη μπύρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ιστορία που μου είπε πότε πρωτοήπια μπύρα. Η μπύρα ήρθε στη Θέρμη αργά. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν μπυραρίες παλαιότερα. Στη Θέρμη ήρθε αργά στο καφενείο του Θλακίδη. Και όταν μαθαίθηκε το γεγονός, ο κ. Μιχάλης αποφάσισε με τους φίλους του να δουλέψουν υπερορία εκείνη τη μέρα για να μαζέψουν κάποια λεφτά για να πάνε να πιούν μπύρα στο καφενείο του Θλακίδη. Είναι μια ιστορία που μπορεί να μην ακούγεται σε εσάς ενδιαφέρουσα, εμένα με συγκλώνησε πως τρεις φίλοι αποφάσισαν να δουλέψουν υπερορία, όχι υπερορία, πήγαν να ξεφορτώσουν κάποια στάχια για να πάνε να πιούν μπύρα. Τέλος πάντων, ας προχωρήσω όμως, ας το διαβάσω γιατί θα θυμάμαι. Ο κ. Μιχάλης, όπως είπες και πριν, δεν μου μίλησε ποτέ. Μου μιλούσε πάντα για την ζωή του, αλλά δεν μου μίλησε ποτέ για την κομματική ζωή του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τα χρόνια της εξορίας, της φυλάκησης, της δράσης του, δεν τα ανέφερε ποτέ. Το 1994, τον Ιούνιο, εγώ απολύθηκα τον στρατό. Ήμουν πολύ μπερδεμένος. Ο σύντροφος, ο Θόδωρος Ιγνατιάδης και ο Μάκης Ευθυμιάδης με πιάσαν το μανίκι και μου είπαν έλα στα γραφεία να μιλήσουμε. Και πήγα. Και εκεί πρώτη φορά είδα τον Μιχάλη στα γραφεία. Ενώ ήμουν παλιός κνήτης, δεν έτυχε ποτέ να είμαστε μαζί, να βρεθούμε μαζί στο ίδιο γραφείο. Θέμα συζήτησης ήταν η επικράτηση της αντεπανάστασης στην Σοβιετική Ένωση και η ανατροπή του ουσιαστικού συστήματος στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ήταν ανατροπή, μήπως ήταν κατάρρευση, όλοι αναρωτιόμασταν. Το γεγονός ήταν ένα, ο υπαρκτός σοσιαλισμός στην Ευρώπη ήταν παρελθόν. Ο κ. Μιχάλης μας είπε πως ο ιστορικός του μέλλοντος θα αποφανθεί γι' αυτό και πως τέτοιου είδους συζητήσεις δεν οδηγούν πουθενά. Το υποθήκευμα μας τώρα είναι να αγωνιστούμε για να μην σβήσει το φως που καίει, όπως είπε και ο ποιητής. Η έκφρασή του, ο τόνος της φωνής του, όλη η στάση του απέπνεε σιγουριά και ενέπνεε εμπιστοσύνη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πειθαρχία, έλεγε. Τι εννοούσε με τη λέξη πειθαρχία? Για ένα κομματικό μέλος, πειθαρχία σημαίνει τη διαρκή και συνεχή σχέση μεταξύ καθοδηγητών και καθοδηγούμενων για την πραγμάτωση μιας συλλογικής θέλησης. Τη συνειδητή αποδοχή εντολών και την αφομοίωση της κατεύθυνσης που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποια μπορούσε να είναι αυτή η κατεύθυνση για έναν απογοητευμένο
Εγώ ήμουν απογοητευμένος. Εσύ, Λάζαρε, δεν είσαι απογοητευμένος. Για ένα απογοητευμένο κομμουνιστή. Ο κ. Μιχάλης μας εξήγησε πως η ουσία της πειθαρχίας είναι η βαθιά πίστη στην ιδεολογία και η συνείδηση της αξίας της. Ο Λένιν έλεγε πως χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει επαναστατικό κίνημα. Ο κ. Μιχάλης με τον δικό του τρόπο μας έλεγε πως χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί το επαναστατικό κίνημα. Κάποια στιγμή όταν αντιλήφθηκε πως ήμουν γεμάτος αμφιβολίες, με έπιασε από τον νόμο και μου είπε πως οι κομμουνιστές, οι πραγματικοί κομμουνιστές, ηττήθηκαν πολιτικά αλλά όχι ηθικά. Όσο επώδυνη και αν είναι η διαδικασία ανάρρωσης του κινήματος, μπορεί αυτό να επανακάψει και ιστορικά να δικαιωθεί. Από πού πουλιάζει αυτή η σιγουριά, ακόμα και τώρα αναρωτιέμαι, αλλά έχω βρει τις απαντήσεις. Από πού πουλιάζει αυτή η ισοδοξία, δεν μπορούσα να καταλάβω. Πολλά χρόνια αργότερα, συνομιλώντας με παλιούς του συναγωνιστές, θα έπαιρνα την απάντηση. Η γενιά του κ. Μιχάλη βίωσε πολλές ήττες. Η ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήματος ήταν ακόμη μία, ίσως η πιο οδυνηρή κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, αυτή η γενιά είχε τη σιγουριά πως χάθηκε μια μάχη, αλλά όχι ο πόλεμος. Η γενιά του κ. Μιχάλη βίωσε την εποχή της κατοχής και του εμφυλίου, αυτό που βίωσε την εποχή της κατοχής του εμφυλίου, αυτό που ονομάζει ο Λένιν επαναστατική κατάσταση. Μια κατάσταση που οδήγησε τους κομμουνιστές να πιστέψουν πως η επανάσταση είναι εφικτή. Η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης στον κατακτητή, η πείρα που απορρέει από κάθε κρίση στην ιστορία και από κάθε μεγάλη συμφορά, φώτισε και ατσάλωσε μια γενιά κομμουνιστών χωρίς επαρκή ιδεολογικό εξοπλισμό, ονειρεύτηκε το όνειρο. Αυτή η γενιά κομμουνιστών, συγχωρέστε για την έκφραση, κομμουνιστών από αίσθητο, με τη στάση της μας δίδαξε πώς να συμμετέχει κανείς σε ένα επαναστατικό κίνημα και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει να αναλαμβάνει ένα μέρος από την ευθύνη των γεγονότων που προετοιμάζονται, να γίνεται άμεσος δημιουργός αυτών ακριβώς των γεγονότων. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της γενιάς κ. Μιχάλη. Αλλάζω λίγο θέμα. Ένας λόγος που θαύμαζα τον κ. Μιχάλη ήταν η εργατικότητά του. Ο κ. Μιχάλης ήταν ακάματος. Το επάγγελμα που διάλεξε, ή καλύτερα το επάγγελμα που τον διάλεξε, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ο κ. Μιχάλης δούλευε πολλές ώρες την ημέρα. Ξυπνούσε αξιμέρωτα για να βάλει μπρος στις μηχανές για το ζυμάρι και να αποθερμάνει τους φούρνους. Δεν θυμάμαι να έχασε ποτέ μεροκάματο, για την ακριβία μυρτοκάματο. Δεν θυμάμαι να άρρωσε ποτέ. Με μεράκι και διάθεση εξελίχθηκε σύντομα σε έναν επιτυχημένο επιχειρηματία. Τα προϊόντα της δουλειάς του, τα ψωμιά, οι πίτες, τα γλυκά, ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Το χωριάτικο ψωμί του, εμείς το λέγαμε το μαύρο, είναι το καλύτερο ψωμί που γεύτηκα ποτέ στη ζωή μου. Όταν βγήκε στη σύνταξη, άρχισε να διαβάζει εντατικά. Ο ιστορικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Νίκος Ζαχαριάδης, μοιραζόταν μια φράση με τους συντρόφους του. «Αγάπα το κελί σου, τρώγε το φαΐ σου» και διάβαζε πολύ. Ο κ. Μιχάλης δεν ξέχασε ποτέ τη συμβουλή του Ζαχαριάδη. Κάθε φορά που εξέδιδε κάποιο βιβλίο στη σύγχρονη εποχή, που τον ενδιέφερε, μου τηλεφωνούσε για να πάω να το αγοράσω. Του άρεσε να διαβάζει τα απομονέματα συγκρατούμενών του από τη Γιάρο. Εκεί πρώτη φορά με το ζόρι τον έκανα να μου μιλήσει γι' αυτό και τη Γιάρο. Μου είπε μια ιστορία την οποία δεν θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, αλλά οι παλαιότεροι τη γνωρίζουν, για το καψόνι του αρπαταγωγού Αξιός. Όταν μου την είπε, δεν μπορούσα να τη χωρίσω το μυαλό μου. Ψάξε την, διαβάστε την. Ένα αρματαγωγό, γεμάτο τούβλα, που έπρεπε να τα ξεφορτώσουν όλοι οι φυλακισμένοι για να χτίσουν
τα τείχη μέσα στα οποία θα περάσουν τις μεγάλες τους στιγμές. Μου ανέφερε κάτι που δεν υπάρχει στα βιβλία, ότι ένας λόγος που έζησε από αυτό το καψόνι είναι γιατί ο καπετάνιος του πλοίου αποφάσισε ξαφνικά, χωρίς λόγο και αιτία, να βάλει μπρος στις μηχανές και το αρματαγωγό να σηκώσει την άγκυρα και να βγει στα ανοιχτά. Και ο Μιχάλης μου είπε ότι το έκανε για να μας σώσει. Μπορεί να ήταν και έτσι. Τέλος πάντων, συγγνώμη, είναι λίγο φορτισμένος. Όσο μου κρατούσαν τα πόδια του, βρισκόταν κοντά στο κόμμα. Σε όλες τις μαζόξεις και τις εκδηλώσεις, βρισκόταν κοντά στην κόμενά του. Όπως έλεγε με χιούμορ, κοίτα δέσποινα η σύζυγός του. Όταν τον βρήκε η κακιά αρρώστια, ο Μιχάλης υπέφερε πολύ. Όταν πήγε να το δω, τα μάτια του μου έλεγαν «Πονάω». Δεν ξεστόμισε ποτέ αυτή τη λέξη. Ποιος μπορεί να πει το γιατί, εσωτερική δύναμη, υπερηφάνεια, σθένος, όλα αυτά μαζί. Γράφοντας αυτές τις λίγες γραμμές, το κ. Μιχάλη θυμήθηκε τα λόγια του Ιταλού λογοτέχνη Τσέζαρε Παβέζε, που σημείωσε στο ημερολόγιο του πως υπάρχουν μόνο δύο στάσεις ζωής. Η χριστιανική και η στοϊκή, δηλαδή η καρτερική στάση του ανθρώπου απέναντι στις αδικαιολόγητες της ζωής. Και έλεγε ο Παβέζε, ίσως ο κομμουνιστής μπορεί να τις χωνέσει και τις δύο. Είναι ψυχόπονος και φιλάνθρωπος και ταυτόχρονα διαθέτει τη γαλλιτέχνη φρόνημα. Νομίζω πως έχει δίκιο. Ευχαριστώ. Δεξιός. Με το που μαθεύτηκε λοιπόν ότι ήρθε το παιδί κάποιων κομμουνιστών στη Θέρμη, αρχίσαν να την παρενοχλούν από τη χωροφυλακή της Θέρμης. Τότε λοιπόν, εκεί στο 63-64, όλη αυτή η ιστορία που σας δείχνω. Τότε λοιπόν το έμαθε ο Μιχάλης ο Σαρίζας και πήγε και τη βρήκε κάποια στιγμή κρυφά, πολύ προσεκτικά, και της είπε ότι δεν πρέπει να φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ για σένα, είμαστε η οικογένειά σου, είμαι ο πατέρας σου που δεν είναι εδώ και είναι σε κάποιο χωριό Τουρκής. Και μάλιστα επειδή η χωροφυλακή παρενοχλούσε συχνά, είχε φτάσει και ο ίδιος να πάει στην χωροφυλακή Θέρμης, που ήταν εκεί που βρίσκεται και τώρα, αν θυμάμαι καλά, και τους το είχε βάλει και ζήτημα, θέμα, ότι δεν είναι δυνατόν να ενοχλείται μια κοπέλα 22 χρονών, γιατί τι θα μπορούσε να κάνει σε αυτόν τον τόπο. Θυμάμαι λοιπόν από τότε ότι η μαμά του το είχε σαν καμάρι, και επειδή ήταν η ίδια παιδί πολιτικού πρόσφυγα, η μάνα της να περιφέρεται σε νησιά και στο γεννή που λένε, θεωρούν ότι ήταν πάρα πολύ περήφανη τότε και μου το μετέφερε. Δηλαδή εγώ τότε ζούσα, θυμάμαι, στην Αθήνα όταν ξεκίνησα να μιλάει για τον Μιχάλη τον Σανίδα και θυμάμαι τώρα, συγκινούμε ταυτόχρονα γιατί κάνω αναφορές και στη μητέρα μου. Μου το γνώρισε λοιπόν γύρω στο 81-82, τότε που ψήφισα πρώτη φορά. Με πήρε και ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη συγκεκριμένα, για να ψηφίσω, για να ψηφίσουμε. Και με πήγε και μου το γνώρισε, με μεγάλη συγκίνηση. Ήθελα να του πει ότι ορίστε αυτό το παιδί μου, συνεχίζει, είναι στο δικό μας δρόμο, είναι συντρόφισσα. Και για μένα ήταν πολύ σπουδαίο, για μένα ήταν πολύ τιμητικό να το γνωρίσω, πραγματικά. Στην πορεία, βέβαια, γνώρισα μία συντρόφισσα κάτω στην Αθήνα, που ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Παπαδημητρίου, που ήταν μαζί στις εξορίες. Η Λώρα, λοιπόν, αυτή η πολύ καλή μου φίλη, μου έχει περιγράψει απίστευτες στιγμές του πατέρα της μαζί με τον Σανίδα και όλο αυτό για μένα ήταν γιατί στη Θέρμη έζησα στα πολύ παιδικά μικρά μου χρόνια, αλλά το ότι τον συνέδεσα με την κομματική οργάνωση της Θέρμης. Δηλαδή, πάντα ήταν για μένα
Ο Μιχάλης Ουσανίδα ήταν αυτός που με συνέδεε με τη Θέμη πολύ περισσότερο από τους γονείς του πατέρα μου. Αυτό. Ο Γιώργος Ουσανίδα είχε ένα πολύ σπουδαίο πατέρα και το ξέρεις καλύτερα από εμάς. Είσαι να είσαι περήφανος γι' αυτόν και εμείς είμαστε περήφανοι και πραγματικά το ήθος και η συμπεριφορά του είναι αυτό που πρέπει να έχει ένας κομμουνιστής. Και μέσα σε όλα του τα προβλήματα κοίταξε να στηρίξει και ένα παιδί που ήταν μια νέα γυναίκα που ήταν μόνη της. Αυτό. Τίποτα άλλο. Στάθηκε η ομιλία της Ανιψιάς του Μιχάλη που μίλησε για τις δυσκολίες και τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που πέρασε ο Μιχάλης όταν κρυβόταν. Αυτή η περίοδος, δηλαδή από την ημέρα του πραξικοπήματος μέχρι ένα διάστημα μηνών, ίσως και ενός και δύο χρόνων, για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων δικών μας, ήταν φρικιαστική η περίοδος. Δηλαδή δεν βρίσκαν οι άνθρωποι ένα σπίτι να κρυφτούν. Δεν μπορούσαν να βρουν μια επαφή με την οργάνωση, την παράνομη που είχαν δημιουργηθεί αρκετές στην Ελλάδα, για να μπει σε κάποια ρέγουλα. Δεν μπορούσε να πάει σε ένα σπίτι συγγενού, γιατί οι άνθρωποι φοβόταν, αλλά και οι συνέπειες ήταν δύσκολες. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω τι ιστορίες έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν έτσι αυτό το διάστημα, για περιουσίες που χάθηκαν, δηλαδή για να έχουν χρήματα στην τσέπη και να εξαντληθούν. Για να βάλουν τα συγγενικά πρόσωπα, να πουλήσουν κάποια πράγματα, να τους δώσουν και να ζουν στην αφάνεια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως, αυτό που είπε η Ανιψιά του Μιχάλη, ότι πέρασε δύσκολη κατάσταση κρυμμένος σε κάποιο σπίτι, δεν ξέρω ποιανό ήταν, λοιπόν, ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει και ο κόσμος δεν το πολύ ξέρει. Έτσι. Λοιπόν, και είχαμε και άνθρωποι, στελέχη, πολύ ψηλά, τα οποία και αυτοί βρεθήκαν στην κατάσταση να μην μπορούν να βρουν ένα μέρος να σταθούν και να συλληφθούν. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που θέλω να πω για να καταλάβει ο κόσμος τι δύσκολες καταστάσεις, εκτός από αυτές που έχουν μάθει, ήταν τι δύσκολη κατάσταση ήταν και αυτή της... Τον ακρίβηση. Του κρυψίματος, έτσι, ή της λούβας, όπως λέγαμε. Ένα άλλο πράγμα, το οποίο επίσης δεν το έχουμε πολύ συζητήσει, ήταν ο ρόλος κάποιων ανθρώπων στις φυλακές και στις εξορίες. Λοιπόν, ο ρόλος κάποιων Μιχάλιδων, να το πω, η ζωή της, γιατί δεν ήταν εξόρια, ήταν φυλακές και αυτές, σαν στη Γιάρο, στη Λέρο και λοιπά, φυλακές, γιατί ήμασταν μέσα σε ένα σειρματόπλεγμα. Λοιπόν, οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Οι άνθρωποι που βρισκόταν μέσα, αν εξαιρέσουμε τους νεαρούς, είχαν περάσει πολλά χρόνια σε φυλακές και πολλών ειδών φυλακές. Λοιπόν, είχαν βγει τα τελευταία χρόνια, είχαν φτιάξει δουλειές, είχαν φτιάξει οικογένειες. Λοιπόν, και από την άλλη, στην αρχή τουλάχιστον, η ασφάλεια και οι υπηρεσίες των στρατοπέδων συγκέντρωσης, όπως τα λέω εγώ, δεν ήταν τόσο πιεστική, δεν ζητούσαν αποκηρύξεις. Ζητούσαν να βγεις έξω και δεν θα στραφείς ενάντια στην εθνική κυβέρνηση. Δηλαδή ένα δέλεα που μπορούσε και που παρέστανε πολύ κόσμο στο να υπογράψουν δηλώσεις και ανάλογα αν έβλεπαν οι ασφαλίτες κάποιον πολύ, πώς το λένε, πάρα πολύ αναμένο για να φύγει, τον πίεσαν περισσότερο τότε και του ζητούσαν και μεγαλύτερες δηλώσεις και άλλο και άλλο και άλλο. Λοιπόν, ο ρόλος των Μιχάλιδων ήταν ο ρόλος του, πώς το λέει, της ήρεμης δύναμης. Αυτός που μπορούσε και εξηγούσε στον κόσμο γιατί δεν πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις. Γιατί μία υποχώρηση φέρνει την άλλη. Γιατί πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και γιατί δεν έχουμε και άλλη λύση. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης και οι άλλοι, οι παρόμοιοι του, ποτέ
δεν μίλησαν άσχημα για τον κόσμο ο οποίος δεν άντεχε και έκανε κάποιους συμβιβασμούς. Λοιπόν, εγώ τον Μιχάλη τον γνώρισα σαν τέτοιο από το φίλο μου τον Μπετζούνη, έναν συγκρατούμενο του Μιχάλη από τις φυλακές της, του εμφυλίου, ο οποίος σε κάποια στιγμή όταν έγιναν αυτά τα γεγονότα τα ενδοκομματικά, ρώτησα τον Γιάννη τον Μπετζούνη, «Γιάννη, τι γνώμη έχει ο Μιχάλης για αυτά που συμβαίνουν μέσα στο κόμμα?» Ο Γιάννης μου είπε, «Για τον Μιχάλη δεν θα ρωτάει κανείς». Λοιπόν, ο Μιχάλης ήταν ένας άνθρωπος ήρεμος, τουλάχιστον όπως το γνωρίσαμε εμείς, λιγόλογος. Λοιπόν, περνούσε μέσα στις χιλιάδες των ανθρώπων που είμαστε, στις εκατοντάδες να πούμε, με έναν τρόπο, πώς το λένε, σαν τον καθένα μας. Και όμως αυτός ο άνθρωπος που έδειχνε εκεί, γιατί όλοι αγωνιστές, όλοι με περγαμηνές ήταν, και όμως ο Μιχάλης ήταν ένα ξεχωριστό άτομο. Λοιπόν, έτσι γνώρισα τον Μιχάλη, αυτός ήταν ο Μιχάλης, αυτή ήταν η συμβολή του μέσα στις φυλακές, η συμβολή των ανθρώπων που μέχρι το τέλος, μέχρι τελευταίας δρανίδος, τα υπεράσπιζαν τις αρχές τις οποίες πίστευαν και θα αντιστεκόταν μέχρι τελευταίας πάλι ρανίδος στην πίεση της αντίδρασης να γίνει, πώς το λέτε, να ταπεινωθεί, να το πω έτσι καλύτερα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Αυτά που είπε ο Μάκης για να το εκτελέσουν το θείο, εγώ σαν τα αλήθεια τα είχα ακούσει αυτά από την μητέρα μου. Ήταν όντως έτσι όπως το είπε. Τον φίλα τα παιδιά και τον ίδιο. Τον γλιτώσαν κάποιος άγγελος, δεν ξέρω εγώ το επιθετό του, που μπήκε μπροστά τόσο ας πούμε, μάτσα χαρακτηριστικά, η μαμά μου τον έγινε καλά, το θέλει να την κάνει. Πού σε πάνε ρε Μιχαλάκη και έδωσε πίσω το ξιά αυτόν, ένα από αυτούς που τους συνοδεύανε και τελικά το δείχνουν και την περνήσανε. Εγώ το θείο το θυμάμαι έτσι σαν παραμύθι, σαν αυτό, σαν να ήμουν μαζί του στις φυλακές, γιατί πήγαμε πολλά γράμματα, φωτογραφίες και είχε πει τη μαμά μου, θα μου στέλνει συνέχεια φωτογραφίες από την αμυσιά μου, γιατί εγώ ήμουν το πρώτο παιδί από τα αδέρφια μετά η Θεμιά. Και ήταν σαν να ήμουν μέσα μαζί αυτά που μας έβαπε, με αυτά που νομίζω και πιο πολύ μου τα μετέρδινε η μαμά που να την έτσι. Όταν ήμουν μετά από την με πήρε η μαμά μου και ήταν ένας γάμος γενικός μας. Τον είχαμε και με πήρε και πήγαμε στη φυλακή και τον είδα. Όταν τον είδα, τα όταν πήγαμε και τον είδα, εγώ από τις φωτογραφίες, από αυτά που είχα κάνει μια εικόνα και μάλιστα είδε και κάποιες φωτογραφίες, από αυτές που ξέρουμε και εμείς στο σπίτι, όταν τον είδα να βγαίνει, γιατί ήταν ένας πάρα πολύ ήταν ψηλός, μέρος και πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Όταν τον είδα να βγαίνει, πίσω και έτσι, κάνει από τον εγώ τα πραγματικά με όλα αυτά. Και αφού μιλήσαμε, εκεί μίλησα με ράκι, εγώ σαν παιδιά, εγώ το κοιτούσα μόνο και άπειρα. Περνάει ένας χιτζηδικάς και φωνάζει έξω από τις φυλακές, πάμε! Και ρωτάμε εμείς τι είναι αυτό. Και λέει αυτό το παιδάκι, κάθε φορά που πάει στο σχολείο, φωνάζει πάμε, τότε ήταν κάποιο κάμωση. Το μέτρο της σημείας, Ρούζα. Και γυρνώντας πάλι και ήταν όλοι φυλακισμένοι πηγαίναν στα παράθυρα γιατί είχε παράθυρα προς τον δρόμο και ήταν χαρά για αυτούς. Και από όλα αυτά που θυμάμαι μια φορά που είχα μιλήσει με τον θείο που λένε ότι κάποιος είπε ότι ο Γιάννης ο θείος πονούσε και δεν το δείχνε. Αυτοί περάσαν πάρα πολύ δύσκολα εκεί, περάσαν πολύ πόνο, πολύ ταλαιπωρία. Και όπως συζητούσαμε με τον θείο,
Δεν είχαμε πει πολλά πράγματα. Όταν ήρθε εκεί πέρα στο χώρο που είχε και μου είχε πει ένα χαρακτηριστικό που δεν το θυμάμαι ποτέ. Ότι του δέρνανε πάρα πολύ. Λίγο θυμούσανε, ζούτουσαν στη θάλασσα, στεφόρουσαν και το ξαναδέρνανε. Πράσαν πολλά σαν μυστήρια, αλλά όντως ο θείος ποτέ και εγώ όπως το θυμάμαι δεν έδειξε ποτέ, ας πούμε, ότι όλα αυτά τον αγγίξανε. Δεν είναι αυτά, ήθελα να πω. Με το σύντροφο το Μιχάλη υπόθηκα πάρα πολλά. Ίσως χρειαστεί να υποθούν και να λέγαμε άλλα τόσο και δεν φτάνουν. Εγώ απλώς θέλω να πω το πώς στήθηκε η οργάνωση της Θέρμης με τον σύντροφο τον Μιχάλη και άλλους δύο συντρόφους, οι οποίοι δυστυχώς λείπουν γιατί έχουν κατάγει. Ο ένας ήταν ο πατέρας και άλλος ήταν ο Γιάννης Ορασκόπουλος από το Τριάδη. Μαζευόμασταν όλοι τότε στο σπίτι μου. Ήταν ένα σπίτι του επικισμού, θα τα ξέρετε περισσότερο οι όλοι, θα τα ξέρετε όλοι περισσότερο. Και εκεί μαζευόμασταν, συζητούσαμε και περισσότερο δηλαδή τι συζητούσαμε. Αφού είχαμε τον Μιχάλη να μας καθοδηγεί, να μας λέει τι πράγμα είναι οργάνωση, γιατί πρέπει να οργάνωση. Γιατί πρέπει να ξανοιχτούμε στον κόσμο και σιγά σιγά πραγματικά η οργάνωση των τεσσάρων τότε αυτά χρόνο με το χρόνο οι τέσσερις γίναν 8, οι 8 γίναν 16, κάποτε φτάσαμε να είμαστε πάνω από 20 άτομα με καθοδήγηση πάντοτε του σύντροφου τον Μιχάλη. Και όλα αυτά τα χρόνια εκείνα, γιατί θα πρέπει να πούμε, είχε πέσει βέβαια η Χούντα, αλλά ένα ή δύο χρόνια ακόμα υπήρχε μια φοβέρα. Δεν ήταν και τόσο εύκολα τα χρόνια. Τέλος πάντων, η δουλειά που είχε γίνει πράγματι με καθοδήγηση πάντοτε του σύντροφου του Μιχάλη, έναν άντρα που πέρασε τόσα πολλά, που διάβασε τόσα πολλά, που ήξερε τόσα πολλά. Ευτυχώς είχαμε πέσει τότε πάνω στο Μιχάλη και γίναμε και μάθαμε αρκετά πράγματα και γίναμε στο βαθμό που μπορέσαμε τέλος πάντων να λέμε ότι είμαστε κομμουνιστές και ότι προσπαθούμε για το καλό του κόσμου και του τόπου μας. Ευχαριστώ. Μέσα από τις πολλές ιστορίες που μου διηγούνται όταν πίναμε καφέ, ο πεθερός μου δεν είναι στη ζωή πια, από τα πρώτα μέλη της οργάνωσης, τη συγκρότησή της τότε, μια κουβέντα μόνο θα πω, μου λέγε, όταν λέει έχανα το κουράγιο μου, πήγαινα στον Μιχάλη και με σήκωνε όρθιο. Αυτό. Έτσι σαν κατάρτιση ψυχής.